Γεια σας. Ονομάζομαι Κελίδης Αλέξανδρος και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασιγέννης, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψη και έγκρισή του το συγκεκριμένο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα λυθεί το τρίτο θέμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2010-2011. Η άσκηση είναι η εξής. Σας δίνεται ο παρακάτω κώδικας γραμμένο σε Assembly 86. Αναγνωρίσετε σε ποιες γραμμές εμφανίζονται προβλήματα διασωλήνωσης, δεν υπάρχει μονάδα πρόνοσης διακλαδώσεων και γιατί. Αρχικά, θα εξηγήσουμε τι είναι διασωλήνωση. Διασωλήνωση είναι η τεχνική με την οποία βελτιώνεται η απόδοση του επεξεργαστή με τη συνεχή χρήση όλων των υπομονάδων με παράλληλη εργασία από πολλές συντολές οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι εντολές βρίσκονται ταυτόχρονα στο ίδιο στάδιο εκτέλεσης. Άλλες βρίσκονται στο τέλος της εκτέλεσής τους, που είναι η αποθήκευση των αποτελεσμάτων, και άλλες ακόμα στην αρχή. Επίσης, η διασωλήνωση δεν αυξάνει την ταχύτητα εκτέλεσης μιας εντολής, αλλά αυξάνει τον ρυθμό απόδοσης του συστήματος με την επικάλυψη εντολών. Η διασωλήνωση κάνει τον επεξεργαστή να εκτελεί τις εντολές παράλληλα. Ο μεγάλος αριθμός των εντολών εκτελείται γρήγορα. Η εκτέλεση εντολής διαιρείται σε διακριτά τμήματα. Κάθε στάδιο είναι αυτόνομο και απομονώνεται από τα γειτονικά στάδια. Η χρήση του επεξεργαστή γίνεται πιο αποδοτική. Υψηλότερες συχνότητες του συστήματος και περισσότερα στάδια διασωλήνωσης συνδυάζονται για την αύξηση της απόδοσης του επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής εκτελεί συνεχώς τις εξής τέσσερις λειτουργίες. Εισαγωγή της εντολής, fetch. Αποκωδικοποίηση της εντολής, decode. Εκτέλεση της εντολής, execute, και αποθήκευση των αποτελεσμάτων, store. Η τελευταία λειτουργία είτε οδηγεί την πρόσβαση στη μνήμη, memory access, είτε την εγγραφή στους καταχωρητές, write back. Η διασωλήνωση αυξάνει την πολυπλοκότητα. Ένα από τα βασικά προβλήματα της διασωλήνωσης είναι η αλλαγή ροής. Αν υπάρξει αλλαγή ροής, τότε αυτή θα γίνει γνωστή όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση της εντολής. Και αυτές οι εντολές που εκτελέστηκαν μετά από την εντολή της αλλαγής ροής είναι λαθασμένες, δεν θα πρέπει να εκτελεστούν γιατί είναι εντολές από άλλο μονοπάτι. Και έτσι ο επεξεργαστής θα πρέπει να αδειάσει τη διασωλήνωση και έπειτα να την ξαναγεμίσει. Ένα άλλο πρόβλημα διασωλήνωσης είναι ότι όλα τα στάδια δεν είναι της ίδιας πολυπλοκότητας. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια στάδια τα οποία ολοκληρώνονται σε λιγότερο χρόνο από ό,τι άλλα στάδια. Όπως για παράδειγμα, το fetch ολοκληρώνεται σε 0,7 nanosecond, το decode σε 0,5 nanosecond, το execute σε 1 nanosecond και το write σε 0,8 nanosecond. Ο χρόνος σταδίου λοιπόν καθορίζεται από το πιο αργό στάδιο, όπου είναι και το execute. Γενικότερα, υπάρχουν τρεις κατηγορίες προβλημάτων. Η κίνδυνη ελέγχου, πρέπει να ληφθεί μια απόφαση σχετικά με την ροή εκτέλεσης του προγράμματος, ποια είναι η επόμενη εντολή, και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Κίνδυνοι δεδομένων, όπου είναι αρχικά το ρο, πρέπει να διαβαστεί ένας καταχωρητής στον οποίο δεν έχει γράψει η προηγούμενη εντολή τα αποτελέσματα. Read after write. Το WAR, όπου πρέπει να γραφτεί ένας καταχωρητής στον οποίο πρόκειται να διαβαστεί σε επόμενη εντολή. Write after read. Και το WOW, όπου πρέπει να γραφτεί ένας καταχωρητής στον οποίο πρόκειται να γράψουμε σε επόμενη εντολή. Write after write. Και η δομική κίνδυνη, όπου απαιτείται να χρησιμοποιηθεί το ίδιο στοιχείο από δύο ή παραπάνω στάδια. Τώρα, για την πρόγνωση διακλαδώσεων. Είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόγνωση διακλαδώσεων. Γιατί κάθε φορά που έχουμε στάση σε ένα στάδιο, καταστρέφεται η απόδοση του συστήματος. Γενικά, υπάρχει η στατική πρόγνωση που γίνεται κατά τη μεταγλώτηση και η δυναμική. Προσαρμόζεται δυναμικά στη συμπεριφορά της διακλάδωσης κατά την εκτέλεση του κώδικα. Η έννοια της πρόγνωσης έχει τόσο την έννοια της σωστής πρόγνωσης όσο και της λανθασμένης πρόγνωσης. Και το θέμα είναι, τις περισσότερες φορές, να είναι σωστή η πρόγνωση. Κάποιες τεχνικές πρόγνωσης διακλαδώσεων είναι η διακλάδωση προς τα πίσω, γίνεται πάντοτε. Η διακλάδωση δεν γίνεται ποτέ. Η διακλάδωση γίνεται πάντοτε.
πρόβλεψη με opcode, πραγματοποίηση ή μη πραγματοποίηση μεταγωγής και πίνακας προϊστορίας της διακλάδωσης. Η διακλάδωση προς τα πίσω είναι στατική και γίνεται στο τέλος του βρόγχου επανάληψης και οι βρόγχοι εκτελούνται πολλές φορές, πράγμα καλό για εμάς, γιατί τις περισσότερες φορές οι βρόγχοι προς τα πίσω γίνονται. Η διακλάδωση προς τα πίσω γίνεται συνήθως στο τέλος του βρόγχου επανάληψης. Οι περισσότερες διακλαδώσεις προς τα εμπρός εμφανίζονται όταν υπάρχουν σφάλματα, π.χ. ένα αρχείο δεν είναι διαθέσιμο. Τα σφάλματα είναι σπάνια, γι' αυτό και αυτές δεν πραγματοποιούνται. Η πρόβλεψη με opcode είναι επίσης στατική και έχει παρατηρηθεί ότι έχει ποσοστό επιτυχίας 75% και 25% λανθασμένες. Αν μια πρόβλεψη είναι ορθή, τότε δεν χρειάζεται να γίνει κάτι ιδιαίτερο. Αν όμως είναι λανθασμένη, τότε θα πρέπει να αναιρεθούν οι εντολές που εκτελέστηκαν ενώ δεν έπρεπε. Τώρα, στην άσκηση. Στη γραμμή 1 και 2, το SI εμφανίζεται πολλές φορές και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιβάρηση στο σύστημα, το οποίο είναι κίνδυνος δεδομένος, RAW. Read after write. Το buffer είναι εξωτερική μνήμη και θα έχουμε πρόβλημα εξωτερικής μνήμης, το οποίο είναι κίνδυνος δεδομένο, στη γραμμή 2. Στη γραμμή 2 και στη γραμμή 3 έχουμε πρόβλημα RAW, read after write. Διαβάζεται ο αλφα-L, ενώ στην προηγούμενη τον έχουμε γράψει στη γραμμή 3. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί η εγγραφή γίνεται στο τελευταίο στάδιο της διασωλήνωσης, άρα όταν εμείς εκτελέσουμε το add, δεν θα είναι διαθέσιμα τα δεδομένα και θα πρέπει να περιμένει ο επεξεργαστής για την εκτέλεση. Στη γραμμή 4 και 5 δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Στη γραμμή 6 υπάρχει διακοπή που είναι αλλαγή ροής εκτέλεσης και υπάρχει κίνδυνος ελέγχου. Στη γραμμή 7 και 8 δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Στη γραμμή 9 έχουμε πάλι διακοπή που είναι αλλαγή ροής εκτέλεσης και υπάρχει κίνδυνος ελέγχου. Στη γραμμή 10 και 11 υπάρχει πρόβλημα WOW, right after right. Είναι πρόβλημα εξάρτησης εισόδου και δεν ξέρουμε ποιο θα εκτελεστεί πιο γρήγορα. Στη γραμμή 11 και 12 η εντολή compare, όταν εκτελεστεί, θα πρέπει να ενημερώσει τον καταχωρητή σημαίων. Θα εκτελεστεί σε παρακάτω στάδιο στη διασωλήνωση, όχι εκείνη τη στιγμή, και ο επεξεργαστής θα εκτελέσει την jump label 1 χωρίς να έχουν αποθηκευτεί τα αποτελέσματα από την compare. Άρα ο επεξεργαστής θα πρέπει να κολλήσει στο στάδιο της εκτέλεσης μέχρι να περιμένει να ολοκληρωθεί η προηγούμενη εντολή. Επίσης, όλες οι εντολές οι οποίες υπάρχουν κάτω από την jump label 1 θα εκτελεστούν λανθασμένα, διότι η διασωλήνωση θα γεμίσει με άλλες εντολές και ο επεξεργαστής θα μεταβεί σε αλλαγή ροής εκτέλεσης λανθασμένα και θα πρέπει να γίνει νέο γέμισμα διασωλήνωσης. Άρα η move αλφα-L,SI, αυτή εδώ, εκτελείται λανθασμένα. Αυτή ήταν και η άσκηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.